ο Τίμιος Πρόδρομος, ο Άγιος, ο οποίος προπορεύτηκε του Κυρίου μας Ιησού και όπως ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, είπε ότι γι' αυτό εγώ ήρθα. Δείξω ποιος είναι ο Υιός του Θεού. Αυτός είναι ο μείζων των ανθρώπων μετά την υπεραγία Θεοτόκο. Κατά την ομολογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μείζων εν γεννητής γυναικών, μαζί με την υπεραγία Θεοτόκο, είναι δίπλα εις τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και σήμερα εορτάζουμε, τελούμε τη σύναξή Του, διότι είναι το Κύριο πρόσωπο που διακόνησε εις τη βάπτιση του Κυρίου μας. Πάρα πολλά ήταν και βεβαίως είναι και τώρα τα προτερήματα του Αγίου. Είχε όλες τις αρετές και προπάντων είχε την ταπείνωση και σε όλα ευαρέστησε τον Θεό και έκανε σε όλα το θέλημά Του και αξιώθηκε να μισήσει κάθε ανθρώπινη δόξα και αγωνίστηκε εναντίον κάθε κοσμικής και ανθρώπινης ανάπαυσης και εγκομιάστηκε από τον Κύριο. Είναι ο Άγιος ο οποίος μας δείχνει και εμάς τον δρόμο που είμεθα μοναχοί, γιατί είναι αρχηγός των μοναχών του μοναχικού τάγματος. Είναι ο Άγιος ο ασκητής, ο ησυχαστής, ο Άγιος ο οποίος ευαρέστησε καθόλου στον Θεό, όπως είπαμε. Εγκατέλειψε τον κόσμο και τα του κόσμου και έζησε στην έρημο. Και γνήσια, θα λέγαμε, αποτάχθηκε τον κόσμο και δείχνει και σε εμάς τον γνήσιο τρόπο αποταγής. Γιατί μπορεί κανείς να αφήσει τον κόσμο, αλλά να μην τον αφήσει στην πραγματικότητα. Η καρδιά του, η ψυχή του, ο νους του να είναι εκεί ή να είναι στην έρημο και να επιζητεί τις ανέσεις του κόσμου, να ειδηπαθεί και να ευχαριστείται με τίποτε, λέει ο Βάσης Μάρκος στο σύγγραμμά του περί νόμου πνευματικού, τίποτε δεν ωφελήθηκε εκείνος που εγκατέλειψε τον κόσμο και ζει με ειδηπάθεια. Διότι εκείνο το οποίο έκανε με τα χρήματα, όταν ήταν εννοεί στον κόσμο, αυτό το ίδιο κάνει και τώρα, που δεν έχει τίποτε. Το κάνει με την προαίρεση. Θα πρέπει δηλαδή ο όλος άνθρωπος, ο παλαιός, να νεκρωθεί, σύν της παθήμασης και της επιθυμίας. Και η προαίρεση του ανθρώπου να είναι αυτή που θέλει ο Θεός. Ουδέν ωφελήθη ο παταξάμενος και ειδηπαθών. Όγαρ επί δια των χρημάτων, τούτο και μηδέν έχουν εργάζεται. Αντιστρόφως, λέει στο επόμενο, ο Αββάς Μάρκος, ο εγκρατής, εάν αποκτά χρήματα, είναι αδελφός του προηγουμένου ως προς την διάνοια, ως προς την νοοτροπία. Από την ίδια μεν μητέρα, εξαιτίας της νοεράς ειδονής, και από άλλον δε πατέρα, ένεκα τη διαφοράς του πάθους. Μπορεί κανείς να εγκρατεύεται, να νηστεύει, να ασκείται, αλλά να έχει προσκόλληση στα χρήματα. Οπότε και αυτός με άλλο τρόπο προδίδει την ασκητική, τη μοναστική ζωή. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να προσκολόμαστε σε τίποτε και να μην ειδηπαθούμε, να μην έχουμε ως στόχο την ειδονή της σαρκός, την ειδονή η οποία όμως μπορεί να έρχεται και μέσα από την κτήση χρημάτων, μέσα από το πάθος της φιλαργυρίας. Υπάρχει εκείνος, λέει πάλι 28 ο Αββάς Μάρκος, υπάρχει εκείνος που περιστέλει κάποιο πάθος ένεκα μεγαλύτερης ειδηπάθειας και δοξάζεται από εκείνους που δεν γνωρίζουν το σκοπό του. Πιθανώς όμως και ο ίδιος δεν γνωρίζει το σκοπό του, ότι κοπιάζει μάταια. Θα πρέπει ο άνθρωπος
να καταπολεμήσει με όλες τις δυνάμεις την διπάθεια, τη φιλιδονία της και στην ειδονή των αισθήσεων. Η αιτία κάθε κακίας, θα μας πει πάλι στο 91ο απόφθεγμα του Άγιος, είναι η καινοδοξία και η ειδονή. Εκείνος δε που δεν εμίσει αυτά, δηλαδή την καινοδοξία και την ειδονή, πάθος δεν απομακρύνει. Της κακίας, καινοδοξία και ειδονή. Ο δε μισείς αστάφτα, ο δε μη μισείς αστάφτα, που περιέρει πάθος. Εάν θέλεις να νικήσεις τα πάθη σου, αυτά τα δύο κορυφαία, την καινοδοξία, την επιθυμία για την καινή, για τη μάτη, η δόξα του, του κόσμου, για τα μπράβο και τα έβγια των ανθρώπων, και την ειδονή, την επιθυμία να ευχαριστήσει, να είσαι σε άνεση και καλοπέραση, ως προς το σώμα, να επιδιώκεις την πνευματική ανάπαυση και ειδονή ο Θεός. Να πλησιάζεις το Θεό βέβαια όχι πάλι για την ανάπαυση που Εκείνος χαρίζει, αλλά από ακριφνή αγάπη προς Αυτόν. Εκείνος που δεν μίσησε την μάτη δόξα των ανθρώπων και τη ειδονή την απόλαυση, αυτός δεν θα μπορέσει να νικήσει κανένα πάθος. Η καρδιά του καινόδοξου ανθρώπου, λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος και διαβάζουμε αυτά στη συλλογή «Φως τα φώτα», η καρδιά του καινόδοξου ανθρώπου και έτσι και το πεις εκείνα που τον ωφελούν ή τον ελέγξεις, αντιλέγει έντονα, ενώ όταν τον επενέσεις και τον κολακεύσεις, υπερηφανεύεται άπρεπα, γιατί είναι προσκολλημένος στην επιθυμία για δόξα και μέσα από αυτή τη δόξα των ανθρώπων ευχαριστείται και μέσω αυτής ευχαριστείται και η διπαθή. Ο καινόδοξος, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι ένας χριστιανός ειδωλολάτρης. Εξωτερικά δείχνει ότι λατρεύει τον Θεό, στην πραγματικότητα όμως επιδιώκει να αρέσει στους ανθρώπους και όχι στον Θεό. Προσκυνά ουσιαστικά το εγώ του, αυτό έχει κάνει είδωλο. Η καινοδοξία είναι πάλι, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι ο πρόδρομος της υπερηφανίας. Και τόση διαφορά έχουν μεταξύ τους, όση διαφορά έχουν εκφύσεως το παιδί από τον άνδρα. Δηλαδή, αν κανείς δεν πολεμήσει την καινοδοξία, θα ανδρωθεί αυτή και θα καταλήξει σε υπερηφάνεια. Αρχή της ακαινοδοξίας είναι η προφύλαξη του στόματος και η αγάπη της ατιμίας. Να προσέχει κανείς πώς μιλά και να αγαπήσει τη σιωπή και να αγαπήσει και την ατιμία, την καταφρόνηση, την περιφρόνηση που του κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, την όποια αδικία. Μέση κατάσταση είναι η απόρριψη κάθε έργου που μας προτείνουν οι λογισμοί της καινοδοξίας. Δηλαδή αυτός που αγωνίζεται της καινοδοξίας και έχει φτάσει περίπου στη έχει φτάσει στην κατάσταση να απορρίπτει κάθε λογισμό καινοδοξίας. Κάθε σκέψη που του υποβάλλει να κάνει κάτι για να τον έπαινο των ανθρώπων. Και τέλεια κατάσταση είναι το να πράττουμε ασυναίσθητα ενώπιον του πλήθους κάθε τι που μας εκθέτει. Με απλότητα δηλαδή να πράττουμε μπροστά στους άλλους αυτό που μας εκθέτει χωρίς να το ενδεχομένως και να το αντιλαμβανόμαστε. Όταν τιμώνται οι καινόδοξοι γίνονται υπερήφανοι, ενώ όταν τους καταφρονούν γίνονται μνησίκακοι και τα δυο είναι φοβερά αμαρτήματα. Η σιωπή και η ησυχία, θα μας πει πάλι ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, καταπολεμούν την καινοδοξία. Εάν όμως βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους, χρησιμοποίησε την ατιμία, δηλαδή αγάπησε να γίνεις καταφρονημένος και αδικημένος. Το καινοδόξου και η νηστεία και η προσευχή μένουν χωρίς μισθό, γιατί και τα δύο τα κάνει
για να κερδίσει τον έπαινο των ανθρώπων. Μάταια κοπιάζει ο κοινόδοξος, όπως μάταια κοπίαζαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι υποκριτές, για να κερδίσουν τα έπια των ανθρώπων. Ο Θεός δεν βλέπει εξωτερικά, αλλά βλέπει στο βάθος του ανθρώπου, στην καρδιά του ανθρώπου, και αναλόγως είτε τον ανταμείβει, είτε τον αποστρέφεται, τον απορρίπτει. Η υποκρισία, το ψεύδος και το επιδεικτικό φέρσιμο είναι χαρακτηριστικά του καινόδοξου ανθρώπου. Τέτοια ήταν τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των γραμματέων και φαρισαίων που ο Κύριος τους απίφθινε τα ουέ, τα αλίμονα. Εκτοπίζει την καινοδοξία, θα μας πει όσοι, η κρυφή πνευματική εργασία και διώχνει την υπερηφάνεια, το να μην εξουθενώνεις κανένα. Όταν κανείς κάνει κρυφά το καλό, τότε διώχνει την καινοδοξία. Και όταν αγωνίζεται να μην εξουθενώνει κανέναν, να μην περιφρονεί κανέναν, τότε διώχνει. Όταν ο άνεμος της καινοδοξίας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μας διασκορπίζει όλους τους θησαυρούς της αρετής. Αιτία όλων των κακών είναι η καινοδοξία. Βλέπουμε πως εδώ συμφωνεί ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος με τον Άγιο Μάρκο, που η κάθε κακίας είναι η καινοδοξία και η δονή. Ο Ιερός Χρυσόστομος το ίδιο λέγει, αιτία όλων των κακών είναι η καινοδοξία. Γιατί δεν οθεί μόνο στην κακία, αλλά υπησέρχεται δόλια και στις αρετές, τις οποίες νοθεύει και χάνει έτσι ο άνθρωπος την ανταμοιβή του. Μπορεί να φαίνεται εξωτερικά ενάρετος και να κάνει και μεγάλους κόπους, αλλά να μην έχει καθόλου μισθό. Ο δούλος της καινοδοξίας δεν αμαρτάνει λιγότερο από τον πόρνο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο πρώτος κάνει πολύ μεγαλύτερα κακά από τον δεύτερο. Χειρότερα δηλαδή αμαρτάνει ο καινόδοξος. Αν δεις μικρά παιδιά, νήπια, άραγε επιθυμείς τη δόξα από αυτά? Όχι βέβαια, λέει ο Χρυσόστομος. Έτσι να συμπεριφέρεσαι στο θέμα της δόξας σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέγεται και το πάθος αυτό καινοδοξία. Καινή δόξα, κούφια δόξα, που δεν έχει κανένα περιεχόμενο. Όπως η δόξα που θα μπορούσε ίσως να σου δώσει, να σου προσφέρει ένα νήπιο. Η καινοδοξία είναι το πρώτο πάθος που βλαστάνει στην ανθρώπινη καρδιά και το τελευταίο που ξεριζώνεται. Και δυστυχώς στην καλλιέργεια αυτού του πάθους, στην ψυχή του μικρού παιδιού συμβάλλουν πάρα πολύ και οι γονείς με την κακή αγωγή, εγκομιάζοντας και επαινώντας συνεχώς τα παιδιά. Φοβερό το πάθος της καινοδοξίας. Έχει πολλά κεφάλια, λέει ο Χρυσόστομος. Άλλοι από καινοδοξία επιζητούν εξουσία, άλλοι λεφτά, άλλοι αγαπούν τη δύναμη. Και όπως προχωρεί η καινοδοξία, κλέβει και την ελεημοσύνη και την νηστεία και τις προσευχές και το κήρυγμα. Πολλά τα κεφάλια του θηρίου της καινοδοξίας. Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος που εορτάζουμε σήμερα, είχε καταπολεμήσει σε τέλειο βαθμό αυτό το πάθος. Γι' αυτό και δεν δίστασε να ελέγξει τον Ηρώδη, ο οποίος παρανομούσε. Δεν λογάριασε ούτε τη φυλακή, ούτε και τη ζωή του, προκειμένου να βοηθήσει αυτόν τον ταλέπορο άνθρωπο να μετανοήσει, αλλά και να δείξει σε όλον τον λαό ότι δεν πρέπει να μιμηθεί αυτόν τον κακό άρχοντα. Γιατί δυστυχώς οι άρχοντες που αμαρτάνουν δημόσια δίνουν ένα πολύ κακό πρότυπο στο λαό, ο οποίος και αυτός οθείται στην ανηθικότητα και στην ανομία. Ας αγωνιστούμε λοιπόν κι εμείς με τις πρεσβείες και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου να πολεμήσουμε αυτό το φοβερό πάθος και έτσι να ευαρεστήσουμε στον Κύριο και να αξιωθούμε και της Βασιλείας Του. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.